χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 829. Είναι από το βιβλίο του προφήτη Σοφωνία, από το Α, το πρώτο κεφάλαιο, από το πρώτο κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 829, κεφάλαιο Α, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 14. Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπέβδης φόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου, πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και στενοχωρίας, ημέρα ηρημώσεως και εφανισμού. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ημέρα σάλπιγκος και αλλαλαγμού, κατά των οχυρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω καταθλίψει τους ανθρώπους, και θέλω συμπεριπατίως τυφλή, διότι μάρτισαν εις τον Κύριον. Και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης, και οι σάρκες αυτόν ως κόπρος. Αλλά ουδέ το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει καμή συντέλεια, μάλιστα ταχείαν, επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Συνάχθητε και συναθρίστητε το έθνος το μη επιθυμητών. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμα αυτού και η μέρα παρέλθει ως χνούς. Πριν παρέλθει εφημάς η έξαψη της οργής του Κυρίου και πριν επέλθει εφημάς η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Ζητείτε τον Κύριον πάντες οι πραείς της γης, οι εκτελέσαντες τας κρίσης αυτού. Ζητείτε δικαιοσύνη, ζητείτε πραότητα. Ίσως σκεπαστείτε εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Διότι η Γάζα θέλει εγκαταληφθεί και η Ασκαλόν θέλει ερημωθεί. Θέλουν συνεκδιώξει την Άζωτον εν καιρό μεσημβρίας και η Ακαρόν θέλει εκριζωθεί. Ουέ στους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης εις το έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλιστέων. Και θέλω σας αφανίσει ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Και το παράλιον της θαλάσσης θέλει είστε κατοικία, και σπήλε απειμένων και μάντρε ποιμνίων. Και το παράλιον τούτο θέλει είστε δια το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα, εκεί θέλω συμβόσκι εν της οίκης της Ασκαλώνος, θέλουσι καταλύητος εσπέρας, διότι Κύριος ο Θεός αυτών θέλει επισκεφθεί αυτούς και θέλει αποστρέψει την εχμαλωσία αυτών. Αμήν. Σοφωνίας, άνθρωπος του Θεού, δούλος του Θεού, το όνομά του σημαίνει «Η προστασία είναι από το Θεό». Βασιλιάς, την εποχή εκείνη, ο Ιωσίας, που το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός προστατεύει». Και η κατάσταση του λαού Ισραήλ αθλία. Ο Θεός έχει προφητεύσει και προφητεύει και με τον Σοφωνία τώρα ότι καλά, πολλά κακά θα έρθουν στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού, στον εκλεκτό λαό του Θεού της εποχής εκείνης, θα λέγαμε δηλαδή σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού. Πολλά κακά θα έρθουν διότι πρώτον δεν τήρησαν το λόγο του Θεού, δεύτερον εγκατέλειψαν και απομακρύνθηκαν από την παρουσία του Θεού και τρίτον έφτασαν στο σημείο να προσφέρουν θυσίες σε άλλους θεούς. Αυτά λοιπόν τα τρία χαρακτηριστικά προκάλεσαν την οργή του Θεού και ο Θεός πια τους αποκαλεί έθνος μη επιθυμητών. Έθνος το οποίο είναι ξεδιάντροπο στα μάτια του Θεού. Δεν έχει φόβο Θεού. Δεν λογαριάζει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό ενώπιον του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Σοφωνίας προφητεύει κατά τον ίδιο τρόπο που προφήτευσαν και οι προηγούμενοι με αυτόν προφήτες, αλλά και οι προφήτες οι σύγχρονοι με αυτόν. Προφητεύει η μέρα Κυρίου μεγάλη επιφανής που σπέβδει σφόδρα, η μέρα οργής, θλίψεως και στενοχωρίας, η μέρα ερημώσεως και αφανισμού,
ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης, και για το λαό Ισραήλ και για όλα τα έθνη της γης και της περιοχής εκείνης. Και το κακό έρχεται, είμαστε περίπου στο 650 π.Χ., το κακό έρχεται από το βορρά, μέσα από την αυτοκρατορία των Χαλδαίων με βασιλιά και αυτοκράτορα τον Αβγοδονόσορ, ο οποίος αποκαλείται από τον Θεό δούλος μου, γιατί θα εκτελέσει εν αγνία του τις βουλές του Θεού. Θα του δώσει ο Θεός δύναμη, εξουσία μεγάλη, για να μπορέσει να εκτελέσει ακριβώς όλο το θέλημα του Θεού, που είναι για την περίοδο εκείνη, για την περιοχή εκείνη, κρίσης και οργή. Ο Θεός όμως αγαπάει το λαό Του. Αγαπάει τα παιδιά Του. Γι' αυτό ένα τελευταίο μήνυμα. Ένα τελευταίο μήνυμα έρχεται από τον ουρανό, μέσα από τον προφήτη, τον άνθρωπο του Θεού, την εξαίρεση μέσα στο κακό. Γιατί πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, σε ό,τι κακό και αν υπάρχει στη γη, απιστίας, ασοφίας, ό,τι κακό και αν υπάρχει στη γη, πάντοτε υπάρχει μία μικρή εξαίρεση, ένα μικρό υπόλοιπο, κάτι λίγο, το οποίο ο Θεός διατηρεί και στο οποίο ο Θεός δίνει το λόγο Του για να δώσει ευκαιρίες και κάποια στιγμή την τελευταία ευκαιρία, λίγο πριν την καταστροφή και την οργή του Θεού. Και τώρα χρησιμοποιεί το σοφονία. Ο σοφονίας ζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κατηγορείται από αυτό το περιβάλλον, ονειδίζεται από αυτό το περιβάλλον, αλλά όμως στέκεται στερεός και αμετακίνητος και εξητά τη φωνή του Θεού, εξητά τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου και είναι έτοιμος να κάνει κατά πάντα όσα ο Κύριος του και ο Θεός του τον διατάξει και τον αποστείλει. Όμως το θέμα μας σήμερα και το μήνυμα πιστεύω σήμερα δεν είναι ο σοφονίας, αλλά είναι το μήνυμα του σοφονία, που στην πραγματικότητα είναι το μήνυμα του Θεού. Η εκλογή του Θεού ως προς το σοφονία, που το όνομά του είναι χαρακτηριστικό. Η προστασία σε αυτό το κακό που έρχεται προέρχεται μόνο από το Θεό. Και το επαναλαμβάνω ότι σε κάθε κακό, όσο και μεγάλο να είναι, σε κάθε κακούς καιρούς όσο και σκληρή να είναι, πάντοτε υπάρχει ένα μήνυμα σωτηρίας και πάντοτε υπάρχει απόλυτη προστασία από το Θεό. Σε αυτούς που θα ακούσουν με προσοχή το μήνυμα του Θεού σαν μήνυμα Θεού και σε αυτούς που θα αποδεχθούν, αφού κατανοήσουν, το μήνυμα του Θεού σαν εντολή Κυρίου. Δεν το ακούνε, χαίρονται, το καταλαβαίνουνε και σταματάνε, αλλά το ακούνε, χαίρονται, το καταλαβαίνουνε και ξεκινάνε να το εκτελούνε. Δεν είναι μεγάλο, φιλοσοφικό, σπουδαίο, απλό είναι, αλλά είναι τέλειο ως προς το αποτέλεσμά του. Σήμερα λοιπόν αυτό είναι το μήνυμά μας, το μήνυμα του Θεού για τους καιρούς τους κακούς που έρχονται, και οι άνθρωποι τους βλέπουν, πολλοί ανησυχούν, αγωνιούν, άλλοι δεν το βλέπουν, εφησυχάζουν στο χρυσό τους, στο αργύριό τους, αλλά το κακό έρχεται. Οι καιροί οι κακοί είναι πλησίον. Και εδώ μια μικρή παρένθεση, αδερφοί, για την πατρίδα μας.
αλλά και για όλη την Ευρώπη, αλλά και για όλο τον κόσμο, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και πρέπει να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας, όχι για να αρχίζουμε να αγωνιζόμαστε να προφυλακτούμε, για να αρχίζουμε να προσευχόμαστε και να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού. Κάτω από 30, πάνω από 30% θα είναι η απώλεια του τουρισμού, λένε οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι στην πατρίδα μας. Πάνω από 70% είναι η απώλεια στην ναυτιλία, με αποτελέσματα τραγικά τόσο στους εργαζομένους στην ναυτιλία, όσο στην αξία των πλοίων, αλλά και ακόμη περισσότερο στις τράπεζες που έχουν δανειοδοτήσει αυτά τα πλοία και δεν έχουν αντίκρισμα. 70% θα είναι κάτω η οικοδομή, με σημαντικές συνέπειες και απώλειες. Μία είναι η ελπίδα, ο Ιησούς Χριστός. Και να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας, ότι σε αυτούς τους καιρούς τους κακούς μόνο η προστασία του Θεού θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της ζωής μας. Μόνο η προστασία του Θεού. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή σήμερα να ακούσουμε το μήνυμα του ουρανού, ξεχνώντας κάθε στήριγμα πάνω στο οποίο στηριζόμεθα, γιατί θα σπάσει σαν καλάμι. Δεν υπάρχει στήριγμα. Μην πάει το μυαλό σου. Ένα είναι το στήριγμα, ο Λόγος του Θεού. Και εμείς το αποδεχόμαστε, φοβόμαστε, όχι αυτό που έρχεται, το Θεό φοβόμαστε. Γιατί είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο φόβος του Κυρίου δεν επιτρέπει κανένα κακό να πλησιάσει τη σκηνή μας. Άρα λοιπόν μέσα στο φόβο του Θεού θα περπατάμε και μέσα στο φόβο του Θεού θα ζούμε και μέσα στο φόβο του Θεού θα υπάρχουμε. Συνάχθητε λοιπόν και συναθρίστητε το έθνος το μη επιθυμητών. Επιτέλους, τι κάνετε, συνέλθετε, φωνάζει ο Θεός. Ελάτε στα λογικά σας. Ελάτε κοντά σας τώρα όσο είναι καιρός. Πριν ο Κύριος απαγγείλει την καταδίκη σας και θα είναι ανεπίστρεπτη. Πριν δοθεί το ψήφισμα και το αποτέλεσμα και το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμά του. Πριν να έλθουν αυτά που δεν διορθώνονται. Ωραίο προσκλητήριο. Ελάτε τώρα, όσο είναι καιρός ευπρόσδεκτος, όσο είναι η μέρα σωτηρίας, ελάτε τώρα, πριν η ευκαιρία που σας δίνω για μετάνοια περάσει σαν άχυρο και δεν ξαναβρεθεί. Πριν η ημέρα παρέλθει σαν άχυρο. Δύο πράγματα είναι το αρχικό μήνυμα. Επίκειται απόφασης Θεού, διαταγή, εντολή αμετάκλητη. Πριν έλθει, ελάτε σε μένα. Υπάρχει ακόμη ημέρα σωτηρίας. Υπάρχει ακόμη ημέρα προστασίας. Ελάτε, γιατί πρόκειται να παρέλθει σαν το άχυρο που το παίρνει ο αέρας. Ελάτε λοιπόν πριν έρθει επάνω σας τελικά η έξαψη της οργής του Κυρίου, πριν επέλθει επάνω σας η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Φωνάζει σε όλους, αλλά απευθύνεται σε μερικούς. Στο μικρόν υπόλοιπον που έχουν δύο χαρακτηριστικά τα οποία με δύο των οποίων ξεχωρίζονται από το σύνολο των ανθρώπων στα μάτια του Θεού. Ελάτε εσείς πρώτον που είστε πραείς και ταπεινοί.
Όχι εσείς που αγριεύετε. Να μετανοήσουμε όσοι αγριεύουμε, αδερφοί. Όχι εσείς που τσακώνεστε. Να μετανοήσουμε τώρα όσοι τσακωνόμαστε. Όχι εσείς που έχετε θυμό, οργή, παράπονο μέσα στην καρδιά σας. Να μετανοήσουμε σήμερα. Ελάτε εσείς οι πραείς και οι ταπεινοί της γης. Κάνε μας, Κύριε, να είμαστε πραείς και ταπεινοί στην καρδιά όπως εσύ, Χριστέ μου. Και ελάτε εσείς οι εκτελέσαντες τας κρίσης μου. Ελάτε εσείς που ακούτε το λόγο μου, πείθεστε στο λόγο μου έστω και αν μερικές φορές σας φαίνεται υπερβολικός ή παράξενος, και εκτελείτε το λόγο μου, υπακούτε στο λόγο μου. Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό, αδερφοί, οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους, πραότητα και ταπείνωσης, και οι σχέσεις μας με το Θεό, απόλυτη υπακοή στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν ζητάει ανθρώπους τέλειους, καλούς, πάρα πολύ καλούς, σπουδαίους, ανθρώπους που προσεύχονται πολύ, ανθρώπους που κηρύττουν, ανθρώπους που προφητεύουν, ανθρώπους που εργάζονται. Είναι μέσα στους άλλους αυτοί. Εάν δεν είναι στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους πραείς και ταπεινοί στην καρδιά, και στις σχέσεις τους με το Θεό στην απόλυτη υπακοή, τουλάχιστον ως προς την πρόθεση και τη θέληση, αν όχι και στη δυνατότητα. Τουλάχιστον ως προς την πρόθεση και τη θέληση. Ακούω το λόγο του Θεού, ζορίζομαι, αλλά θέλω, βόηθα με, Κύριε, να περπατάω σε Αυτόν. Ελάτε κοντά μου και τι κάνετε τώρα. Ελάτε σε μένα, ελάτε στο λόγο μου, ελάτε στο ταμείο σας, ελάτε στην προσευχή. Διορθωθείτε ως προς τη σχέση σας με τους ανθρώπους, γίνεστε πραείς και ταπεινοί την καρδία. Διορθωθείτε ως προς τη σχέση σας με το Θεό, δεχθείτε, αποδεχθείτε τον λόγο του Θεού σαν το απόλυτο, σαν την απόλυτη αλήθεια στη ζωή σας, και τώρα ζητείτε δικαιοσύνη και ζητείτε έτι περισσότερο πραότητα και ταπείνωση. Πλησιάστε, ελάτε κοντά μου, λάβετε λόγους στην καρδιά σας και στα χείλη σας και ζητήστε τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι τη δική σου δικαιοσύνη, ούτε τη δικαιοσύνη στον άλλο να του ρίξει ο Θεός κεραυνό. Τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή σου, να περπατάς στη δικαιοσύνη του Θεού. Ζητείτε έτι περισσότερο πραότητα και ταπείνωση, γιατί τότε ίσως σκεπαστείτε εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Εάν λοιπόν μετανοήσετε, αν απορρίψετε κάθε τι που αποβάλλει την πραότητα και την ταπείνωση από τη ζωή σας, αν απορρίψετε και καταδικάσετε κάθε τι που αποβάλλει από τη ζωή σας την απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού, στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, και αν έτι περισσότερο ζητείτε τη δικαιοσύνη του Θεού στη σχέση σας με, το Θεό, και αν έτι περισσότερο ζητείτε πραότητα και ταπείνωση στη σχέση σας με τους ανθρώπους, τότε ο Θεός λέει ότι έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα σκυπαστείτε την ημέρα της οργής του Κυρίου, γιατί Κύριος ο Θεός σας θα σας επισκεφθεί και θα αποστρέψει την αιχμαλωσία αυτών, δηλαδή θα αλλάξει την κατάσταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και έχει μέλλον, ταλαιπωρία, θλίψη, προβλήματα, οργή και εν τέλει καταστροφή. Ο Θεός είναι δυνατός. Όταν τον εξητήσετε, αλλά συνειδητά, επί το λόγο σου, Κύριε, είναι δυνατός να μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία. Είναι ικανός να μετατρέψει το κακό που έρχεται σε αγαθό που φτάνει.
Ενώ έρχεται κακό, να φτάσει αγαθό. Είναι δυνατό να μεταστρέψει τα πάντα. Γιατί πρέπει να μάθετε ότι η Γάζα θα εγκαταληφθεί και η Ασκαλόν θα ερημωθεί. Η Γάζα είναι μία από δύο, και η Ασκαλόν και η Άζωτος και η Ακαρόν και η Γάθ είναι η πόλη των Φιλιστέων. Φιλιστέοι δε σημαίνει μετανάστες και είναι μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από χιλιάδες, πολλά χρόνια, περίπου το 1200 π.Χ. έγιναν κακώς στο Αιγαίο Πέλαγος, φυσικές καταστροφές, και οι πλούσιοι και οι ισχυροί της περίοδου εκείνης αλλά και της περιοχής εκείνης στα πλοία τους μπήκαν και μετανάστευσαν, γι' αυτό και λέγονται Φιλιστέοι, σημαίνει μετανάστες, μετανάστευσαν στα παράλια της γης Κανάν, δημιούργησαν πολιτισμό, δημιούργησαν πόλεις, και ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχει η περίφημη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία γίνονται τόσο σοβαρά και τραγικά πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Δεν μας έβαλε εμάς τους χριστιανούς κριτή και μεριστή κανείς, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι γίνονται τραγικά και φοβερά πράγματα. Είναι γραμμένο για τότε και είναι γραμμένο για πάντοτε. Η Γάζα θα εγκαταληφθεί, η Σκαλόν θα ερημωθεί, θα εξδιώξουν την Άζωτον, η Ακαρόν θα εκριζωθεί. Ουές τους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης εις το έθνος των Χερεθέων. Χερεθέοι σημαίνει Κρήτες στα Συριακά. Ουές τους κατοίκους των παραλίων λοιπόν της θαλάσσης εις το έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας, Χανάν γη των Φιλιστέων, και θέλω σε αφανίσει ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών εκεί. Και συνεχίζει παρακάτω το ίδιο κακό στη γη Αμών, στη γη Μωάβ, στην Ινεβή, στην Ασσυρία και σε όλη την περιοχή. Και η μικρή αλλά θαυμαστή εξαίρεση του Θεού. Σε αυτούς που δέχτηκαν το μήνυμα, και θέλω σήμερα αδερφοί αγαπητοί όλοι μας να δεχθούμε το μήνυμα. Όλοι μας σας παρακαλώ. Πραείς, ταπεινοί και εκτελεστές του Λόγου. Πραείς, ταπεινοί και εκτελεστές του Λόγου. Και πλησίασμα στο Θεό για περισσότερη δικαιοσύνη και υπακοή στο θέλημα του Θεού και για μεγαλύτερη πραότητα και ταπείνωση. Αύξηση και οικοδομή στην πραότητα και στην ταπείνωση. 6 εδάφιο. Και το παράλιο της θαλάσσης θέλει είστε κατοικία και σπήλε απειμένων και μάνδρε πυμνίων μετά την καταστροφή. Και το παράλιο τούτο θα είναι δια το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα. Εκεί θα βόσκουνε και στα σπίτια της Ασκαλώνος θα καταλύουν το εσπέρας. Διότι ο Κύριος ο Θεός αυτών, όπως είπαμε, θα επισκεφθεί αυτούς το υπόλοιπον του λαού Ιούδα, το μικρόν υπόλοιπον, και θα αποστρέψει την εχμαλωσία αυτών, θα μεταστρέψει την κατάρα σε ευλογία, θα βρίσκονται σε ασφάλεια εκεί που θα έχει περάσει προηγούμενα η οργή του Θεού. Σε ασφάλεια, σε ευρυχωρία και σε χαρά και σε ευλογία. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός αγαπάει όχι τους επιλύσμονες ακροατές του Λόγου Του, αλλά τους εκτελεστές του έργου του Θεού. Αμήν. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο 177.